Εκρηκτικές διαστάσεις έχει πάρει, κυρίες και κύριοι, η ενδοσκολική βία στη χώρα μας με πιο πρόσφατο περιστατικό, τη σύλληψη ενός 14χρονου από την Καβάλα, ο οποίος επιτέθηκε με σουγιά σε τρεις συμμαθητές του στο προάβλιο του σχολείου. Στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Πύργου νοσηλεύεται 15χρονη μαθήτρια μετά από επίθεση που δέχθηκε από συμμαθήτριές της, ύστερα από ανάρμοστα σχόλια στο Facebook. Μια λογομαχία ήταν αρκετή για να βγάλει ο 14χρονος στο σουγιά και να επιτεθεί κατά τριών συμμαθητών του στο προάβλιο του 4ου Λυκείου Καβάλας. Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ενώ η 47χρονη μητέρα του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Κανένα παιδί δεν πρόκειται να πει κάτι, κάποιο σκηνικό που έχει γίνει σχολείο, γιατί μετά υπάρχει περίπτωση εγώ να πάω να τον βρω και να καταλήξουμε στα ίδια πράγματα. Πραγματικά φοβάμαι τι θα γίνει, ποιο θα φέρει, τι ηλικία. Τα σκέφτομαι μέσα μου. Αλλά το θέμα είναι να υπερασπίσεις την τιμή σου, το όνομά σου. Αυτά τα παιδιά συνήθως έχουν μια συμπεριφορά του αρχηγού, είναι αρχηγικά στις περισσότερες και ηγεμονικά, θέλουν να περνάει πάντα το δικό τους και πολλές φορές έχουν μια τάση να συγκεντρώνουν και τα άλλα παιδιά τα οποία τα θαυμάζουν. Στα άκρα όμως έφτασε και η κόντρα μεταξύ ανήλικων μαθητριών του πύργου που ξεκίνησε μέσα από την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Τρεις 15χρονες μαθήτριες μαζί με τον 13χρονο αδελφό της μίας εξ αυτών επιτέθηκαν σε συνομήλικη συμμαθήτριά τους προκαλώντας τις βαριές κακώσεις στα άκρα. Ήβρις, πειράγματα, περιφρονητικοί χαρακτηρισμοί, σχισίματα που φάν, μπουνιές, γροθιές, προξήματα. Όταν τα παιδιά αποθρασύνονται, σου λέει εντάξει, όλοι ξέρουν ότι υπάρχει σχολική βία, άρα δεν κάνουμε και κάτι το προβατορικό αμάρτημα. Παιδιά που ξεχωρίζουν συχνά αποτελούν στόχαστρο. Όταν κάποιος ξεχωρίζει πάρα πολύ, δηλαδή έχει άλλο χρώμα ή δυσκολεύεται πολύ να μιλήσει τη γλώσσα ή είναι λίγο πιο ευτραφής, εκεί μπορεί να πέσει θύμα πειραγμάτων, ας πούμε, από τα παιδιά. Παιδιά στην εφηβεία που με την πιο μικρή αφορμή πιάνονται στα χέρια με άλλους μαθητές προσπαθούν να επιβληθούν σε ένα παιχνίδι εγωισμού και υπεροχής. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου που έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στη χώρα μας απαιτείται, όπως τονίζουν οι ειδικοί, συνεργασία και εκπαίδευση δασκάλων, γονιών και μαθητών. Το κίνητο εισέβαλαν άγνωστα ξημερώματα.